Έχουμε και εξελίξεις της τελευταίας στιγμής επί του περιστηρίου, όπως συνηθίζεις και εσύ να λες, και σε σχέση με τα αδύνατα τετραγωνικά, αλλά και για το εξοικονομώ, ναι, κατοίκον, το 3. Ναι, η αλήθεια είναι αυτές οι εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι... Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό τριήμερο αυτό που έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο το κράτος έρχεται και βοηθάει τον Έλληνα να λειτουργήσει λίγο μεταχρονολογικά. Δηλαδή πήρε παράταση και δεν πάει μέχρι 30 Μαρτίου τελικά η δήλωση των σωστών τετραγωνικών, πάει μέχρι τέλος Ιουνίου. Γιατί έχουμε και ένα θέμα εμείς με τις παρατάσεις. Ναι, οι οπότε Έλληνες. Είναι σαν να σου λέει ότι μην πας τώρα, πήγαινε Ιούνιο. Μετά τις 15 Ιουνίου πήγαινε, δήλωσέ το. Να πάμε να στριμωχτούμε πάλι, να πάει και Ιούνιο τώρα, να πάει μέχρι τον Ιούλιο. Καλοκαίρι, Αύγουστο, μπάνια, ξέρουν ποια είναι η κατάσταση. Ναι. Οπότε λοιπόν, σίγουρα λοιπόν ο κόσμος, η πλατφόρμα βέβαια, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον κάθε Δήμο θα ανοίξει. Ήδη στο Δήμο Αθηναίων έχει ανοίξει και μπορεί να μπει ο καθένας να δηλώσει τα τετραγωνικά του. Αυτό το οποίο θέλω να διορθώσω από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι δεν γίνεται αυτόματη ενημέρωση από το σύστημα το ηλεκτρονικό του Δήμου για το Ε9 στην εφορία. Ναι. Πρέπει να μπεις εσύ στο σύστημα, στο TaxisNet, στο Ε9 να δηλώσεις τα τετραγωνικά τα οποία έχεις δηλώσει και στο Δήμο. Και το ξαναείπαμε, πρόκειται για μια απλή διαδικασία. Μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, την οποία μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Και τέλος να πούμε ότι διαβάσαμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται σε σώμα η Διυπουργική Επιτροπή να αρχίσει σιγά σιγά τις βασικές κατευθύνσεις του καινούριου εξοικονομώτου το 3, το οποίο περιμένουμε να βγει και να είναι έτοιμο τον Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Οπότε λοιπόν όσοι θέλουν να μπουν και να υπαχθούν σε αυτό, πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζονται. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, μια ερώτηση, μια παρένθεση και συγγνώμη σε διακόπτω. Τα χρήματά τους από το εξοικονομώ 2 ή 1 τα έχουν λάβει? Το 1 έχει σχεδόν το κλείσει, τα 2 είναι σε πολύ καλό στάδιο. Εντάξει, ναι, θέλω να σου πω η διαδικασία, θέμα. Έτσι. Ναι, ναι. Λευτέρη, δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι να γίνει σωστά η όλη διαδικασία όπως έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα τήρησης της διαδικασίας αυτής καθεαυτής. Τέλος πάντων, σε συνέχεια αυτό που είχαμε πει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα είναι σωστό να γίνονται όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων, ούτως ώστε να μπορείς να εξοικονομήσεις κάποιο φόρο, αυτό που είχαμε πει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, σήμερα θα ήθελα από πλευράς δικιάς μας, πολεοδομικής και πολιτικού μηχανικού, να δούμε τα 3-4 βασικά δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να γίνει μεταβίβαση ακινήτου. Δίπλα σε αυτά έρχονται τα δικαιολογητικά των λογιστών, δίπλα σε αυτά έρχονται τα δικαιολογητικά των δικηγόρων. Εμείς λέμε τα δικά μας, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος να γνωρίζει τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αρχίσουμε στη μεταβίβαση. Πάμε να τα δούμε. Να δούμε λοιπόν ότι στην ουσία υπάρχει βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού περί πολιοδομικής νομιμότητας. Είναι ο νόμος 4178. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε ότι ο μηχανικός με μία δήλωση ότι είναι όλα νομίμως υφιστάμενα, ναι, για να μπορεί να γίνει μεταβίβαση πρέπει να υπάρχει αυτή η δήλωση. Αν δεν υπάρχει αυτή η δήλωση και υπάρχει νόμος, υπάρχει δήλωση υπαγωγής, τακτοποίησης, νομιμοποίησης, θα πρέπει να έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου για να μπορέσει να γίνει μεταβίβαση και με, ναι, μια κάτωψη του ακινήτου την πραγματική, την υφιστάμενη, θα πρέπει να κατατεθεί και αυτή στο συμβολαιογράφο. Μετά πρέπει να έχουμε ένα πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε από τα εκάστοτε τεχνικά επιμελητήρια ή αν έχουμε κάποιο γνωστό πολιτικό μηχανικό ή μηχανολόγο ή μηχανικό γενικά, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, θα πρέπει να βγάλει το λεγόμενο ΠΕΑ, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, το οποίο κατατάσσει το κτίριο ενεργειακά σε ποια βαθμίδα είναι. Αυτό πρέπει να γίνει απαραίτητα νωρίς. Πρέπει να είναι το κτίριο να τακτοποιηθεί αν είναι στην κατηγορία Α, Β, Γ, Δ ή Ε. Γιατί αυτή η κατηγοριοποίηση μας δίνει ποσοστιαία με ένα συντελεστή, τον συντελεστή παλαιότητας του κτηρίου και στην ουσία μας βγάζει και την αξία του. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα σημεία. Φαντάζομαι ότι είναι μια διαδικασία όμως η συλλογή όλων αυτών των δικαιολογητικών. Δεν είναι απλή υπόθεση. Πολύ σωστή παρατήρηση, Λευτέρη, γιατί αυτό το πραγματάκι, αυτές οι 4-5 βεβαιώσεις απαιτούν χρόνο. Και όταν λέμε απαιτούν χρόνο, απαιτούν όχι λίγο χρόνο. Επίσης, τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο, ο οποίο θα πρέπει να έχει εξαρτημένες από κρατικές δεταγμένες, ξέρουν οι συνάδελφοι τοπογράφοι αυτοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει, αν δεν υπάρχει τοπογραφικό, να κάνετε καινούριο τοπογραφικό, υπαγωγή στο νόμο ρύθμισης 2 και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Αυτά απαιτούν χρόνο και απαιτούν και χρήμα, αρκετό χρήμα, όχι λίγο χρήμα. Στη συνέχεια έχουμε μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη. Αυτή είναι το πιο εύκολο, το οποίο δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομίμως υφιστάμενο το ακίνητό του.
Ναι. Ένα αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, εάν το ακίνητο αυτό χτίστηκε πριν το 83, αλλιώς μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι πριν του 83. Τι αλλάζει? Ε? Σε τι διαφοροποιείται κάτι, αν είναι αντίγραφο... πριν το 83 ή μετά το 83? Ναι. Αν, είναι μετά του... αν είναι μετά του 83, απαιτείται στέλεχος της οικοδομικής άδειας. Μάλιστα. Αν είναι πριν του 83, επειδή οι άδειες βγαίνανε με ένα σύστημα το οποίο στις πολεοδομίες, ιδίως στα αρχεία, είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεις αρχεία και άδειες και στελέχη, με μια υπεύθυνη δήλωση σου λέει ότι εγώ ήταν προϋφιστάμενο και το έχω βγάλει πριν του 83 την οικοδομική άδεια. Και έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου είναι αυτό το οποίο ο προβλεπόμενος νόμος, ο οποίος υπάρχει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3843 του 2010, δηλαδή ότι έχω περαιώσει, έχω ρυθμίσει το ακίνητό μου, έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και αυτή την δήλωση την βάζει μέσα. Αυτά είναι τα 5 χαρτιά του μηχανικού, επαναλαμβάνω, για να γίνει μεταβίβαση. Υπάρχουν χαρτιά για το λογιστή άλλα, υπάρχουν χαρτιά για το δικηγόρο άλλα. Όπως καταλαβαίνετε, η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου, ναι, είναι μια πολύ κοστοβόρα, χρονοβόρα και μια διαδικασία την οποία, αν δεν την αναθέσεις σε κάποιον πολιτικό μηχανικό ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο, μπορεί να γίνουν πολλά λάθη και τα λάθη, πιστέψτε με, σε αυτή την περίοδο και σε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε και πληρώνονται και δεν αλλάζουν και εύκολα. Υπάρχουν παραθυράκια ελάφρυνσης κάποιων οι οποίοι θέλουν πραγματικά να μεταβιβάσουν, αλλά δεν έχουν όλο το ποσό, δεν έχουν τα χρήματα. Όχι, αυτό θέλω να σας πω, ότι η διαδικασία πλέον είναι αυτόματη, ναι, τα δικαιολογητικά είναι αυτά, οπότε, μάλιστα, λοιπόν, μόνο αν το πάμε... Και αυτή είναι μια ερώτηση σε κάποιο δικηγόρο. Μόνο αν το πάμε, ξέρω εγώ, ούτε καν και σαν γονική παροχή χρειάζεται το ίδιο πραγματάκι. Μόνο αν το πάμε σαν διαθήκη, ίσως να μπορείς να γλιτώσεις κάποια πράγματα. Πάντως, για αγοραπολισία. Εξού και οι εκατοντάδες, χιλιάδες σε όλη τη χώρα αποποιήσεις κληρονομιών τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αυτό έχει να κάνει και με τα χρέη. Είχε να κάνει και με τα χρέη, βέβαια. Πιο πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, φίλε Λευτέρη, ότι πλέον αν δεν τακτοποιήσουμε πολεοδομικά την περιουσία μας, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτό που αφήνεις στα παιδιά σου να μην είναι μακαρία δικιά σου. Δηλαδή, τους βάζεις πάρα πολύ μεγάλο μπελά, τους βάζεις σε καταστάσεις τις οποίες θα πρέπει να τακτοποιήσουν πράγματα τα οποία έχουν λήξει κάποιες προθεσμίες. Ας πούμε, το κτηματολόγιο είναι μια πολύ σημαντική προθεσμία που, αν έχει λήξει, θέλεις δικαστική περαίωση για να μπορέσεις να το διορθώσεις, που αυτόματα σημαίνει ότι πρέπει να μπει σε μια διαδικασία τοπογράφηση του οικοπαίδου σου, που αυτόματα σημαίνει ότι πρέπει να γίνει διόρθωση συμβολέων. Οπότε, λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καλό θα είναι να απευθυνθούν στον, μάλιστα, μηχανικό τους για να τους δώσει αυτά που πρέπει να τους δώσει. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσε και σήμερα και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πέτρο. Εγώ ευχαριστώ.